Λοιπόν, πάμε τώρα και στο τέταρτο. Τέτ. Με πολύ χαρά καλησπέριζω εδώ τον. Πια, πια από όλε τι ιδιότητε, α ξεκινήσω με τον πρώην Επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, νίν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, πρώην Υπουργό, πρώην Δήμαρχο Αθηναίων. Κύριε Αβραμόπουλο, τα έχετε κάνει όλα. Καλησπέρα. Είναι αλήθεια. Τι κάνετε. Καλησπέρα και σε εσά και σε όσου μα Ευχαριστώ προχωρούν. που είστε εδώ. Και να πριν ξεκινήσουμε, να εκφράσουμε και μια ακόμα φορά την οδύνη μα για αυτά που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό για τον αστυνομικό, mm -hmm. που δολοφονήθηκε για μένα. Αυτό που έγινε, μια άγρια δολοφονία σε μια εποχή που η βία δυστυχώ κυριαρχεί, και για τον άτυχο πιλότο μα που δεν ζει πια. Και τα δύο αυτά έχουν προκαλέσει θλίψη στην ελληνική κοινωνία. Ε, βέβαια, βέβαια. Και μεγάλο προβληματισμό mm -hmm. για τι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και εμά τόσο συχνά τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα θέμα που νομίζω μπορεί να έχετε συζητήσει εδώ, αλλά αυτό το το μεγάλο πρόβλημα τη βία πρέπει να μα απασχολήσει. Δεν είχαμε ζήσει ποτέ στο παρελθόν τέτοιε καταστάσει. Επειδή όμω είχαμε και την βόμβα τον μηχανισμό εκ τη βόμβα έξω από τα ΜΑΤ μέρα μεσημέρι, είχαμε σήμερα και την, ε, το θανάσιμο τραυματισμό του άλλου αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη. Ε, Εκτό από το, τη βία ω κοινωνικό φαινόμενο που όντω κάτι φαίνεται ότι έχει γίνει πανδημία και μετά. Έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Αισθάνεστε ότι η κυβέρνηση δεν κρατάει τόσο σφιχτά το φαινόμενο. Εγώ θα το γιατί είναι γενικότερο το φαινόμενο. Είναι mm. καιρό να την μαζέψουμε την μπάλα. Διότι πάει να ξεφύγει. Όχι μονάχα στα πλαίσια τη ελληνική κοινωνία, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον μα. Αυτά που συμβαίνουν, α πούμε, στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια. Δεν το έχουμε παρακολουθήσει εδώ το τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν mm -hmm. τουλάχιστον πέντε αιστείε κρίσεω. Mm. Δεν ξέρω, αλλά εγώ έχω μια άποψη γι' αυτό. Πιστεύω ότι. Σε διάφορες ιστορικές περιόδους στο κλείσιμό τους συσσωρεύεται αρνητική ενέργεια και βία η οποία ξεσπάει πάντοτε σε μεγάλες κρίσεις ακόμα και πολέμους. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα και καλό θα είναι οι κυβερνήσει όλων των χωρών κάποτε να σκύψουν πάνω σε αυτό το φαινόμενο διότι να λέγαμε πρωτήτερα πριν ξεκινήσει η κουπέντα μας για, τη, για την ηγεσία της Ευρώπης. Ναι. Με, την, με αφορμή το θάνατο δύο μεγάλων προσωπικότητων. Mm. Γιατί και ο Σόιμπλε ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Μπορεί εμάς να μην μα άρεσε γιατί ήταν πολύ σκληρό. Mm -hmm. Εγώ είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω πολλέ φορέ μαζί του και να ξέρω ποια είναι τα αισθήματά του. Ήταν ένα απόλυτο σε ό,τι αφορά την οικονομία. Διότι, κατά ψέματα, επειδή ήταν και γερμανοκεντρικό, έβλεπε την οικονομία μέσα από γερμανικό φίλτρο. Αλλά και mm. ναι. η άλλη μεγάλη προσωπικότητα, τον Τελόρ, στον οποίο πρέπει να στρέφουμε τη μνήμη μας με πολύ σεβασμό γιατί ήταν από εκείνους που είχε βοηθήσει την Ελλάδα όσο και αν τον απογοητεύσαμε. Εσείς τους έχετε γνωρίσει και τους δύο πολύ. Και εσύ. τους δύο πολύ, όχι τόσο πολύ όσο πιστεύω. Το Σόιμπλε περισσότερο γιατί ήταν της εποχής μου αλλά με τον Ντελόρ είχαμε συναντηθεί δύο φορές mm -hmm. στο ξεκίνημα της θητείας μου, μεγάλος πια σε ηλικία και πάντα μιλήσαμε για την Ελλάδα, μιλήσαμε πολύ αγάπη για την Ελλάδα. Είναι, οφείλουμε πολλά στον Ντελόρ όπως οφείλουμε και πολλά στον Γιούνκερ. Βέβαια. Ζει ακόμα και να είναι καλά ο άνθρωπο. Mm -hmm. Αλλά κάποια μέρα θα του αναγνωρίσουμε ότι έκανε πολλά για τον τόπο μα. Ο Ντελόρ λέει, λέει με χιούμορ ότι στην Ελλάδα νομίζουν ότι το μικρό μόνο με είναι πακέτο. <laughs> Α, ναι, <laughs> θυμόστε τι. Είστε νεότερο, αλλά την εποχή εκείνη έρε χρήμα ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά δεν αξιοποιήθηκε όπω οι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Mm -hmm. Παραδείγματο χάρη, λίγο μετά από εμά, η Πορτογαλία. Που δεν είχε σχεδόν καθόλου υποδομέ πέραν από την αυτοκρατορική εικόνα τη Λισαβόνα, αξιοποίησε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κονδύλια και σήμερα είναι μία από τι πιο προηγμένε και αναπτυγμένε χώρε. Ναι. Εμεί δεν το κάναμε. Και αυτό ήθελα να σα πω. Σε μια στιγμή που βρεθήκαμε με τον Ντελόρ πριν από 4-5 χρόνια, εντελώ σε ένα συνέδριο, μια συνάντηση, πιάσαμε λίγο κουβέντα, μου μίλησε με πολύ αγάπη την Ελλάδα και μου λέει πάντω. με απογοητεύσατε. Όχι ω Ελλάδα. Λάτρε την Ελλάδα. Ω Έλληνε, με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε και τα πακέτα εκείνα. Κάποτε θα γυρίσουμε τι μνήμε πίσω να δούμε τι έγινε την εποχή εκείνη. Θα μπορούσε να ήταν εντελώ διαφορετική η Ελλάδα, αν είχε αξιοποιήσει το γεγονό mm -hmm. ότι ήταν από τι ε, χώρε που νωρί μπήκαν στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά είμαστε και Έλληνε. Κάποτε πρέπει να διορθώσουμε τα του οίκου μα και τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε mm -hmm. και σκεπτόμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε το αποκαλούμενο εθνικό συμφέρον. Κύριε Βραμόπουλε, επειδή φίξατε το θέμα τη Μέση Ανατολή, θα ήθελα έτσι πώ διαβάζετε αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε σύντομου πολέμου όπω είστε στην περιοχή. Και επίση θα ήθελα και το σχόλιο σα σε σχέση και με τη σημερινή κίνηση τη Λιβύης για τα 12 ναυτικά μίλια και τα 24 συνορεύουσα γραμμή. Και αν αυτό με κάποιο τρόπο ακουμπά την ελληνική εξωτερική πολιτική, τι ενεξελίξει διαπραγματεύσει με την Τουρκία κλπ. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με την τελευταία παρατηρήσή το τελευταίο καιρό άρχισε να δημιουργείται ένα κλίμα mm -hmm. ηρεμία. Από την ώρα που πήρε ο κ. Ντζουτάκη από την ελληνική πλευρά την υπόθεση τη εξωτερική πολιτική στα χέρια του και από την άλλη μεριά με έναν κ. Ερντογάν. Ο οποίο αντελήφθη ότι είναι προ όφελο τη χώρα του να έχει καλέ σχέσει με την Ελλάδα. Ναι. Κυρίω μετά από αυτό που είχα πει όταν επέστρεψα από την Άγκυρα, να θυμόσαστε ότι η εντύπωση που είχα είναι ότι θέλει να στραφεί και πάλι προ τη Δύση. Πέραν του άλλου σημαντικού γεγονότο ότι ήθελε να έχει. Μια πιο σημαντική συμμετοχή στα δρόμενα τη Μέση Ανατολή. Αλλά άλλο το μέτωπο τη Μέση Ανατολή για αυτόν, mm -hmm. άλλο τη κεντρική Ευρώπη, άλλο τη κεντρική Ασία και άλλο η γειτονιά μα. Φαίνεται λοιπόν ότι με σωστέ κινήσει διαμορφώνεται ένα νέο κλίμα που εύχομαι να συνεχιστεί. Βέβαια, πάντοτε κάτω από μια βασική αρχή ότι η όποια επόμενη εξέλιξη δεν θα θέσει σε αμφισβήτηση τις βασικές της χώρας μας σε τι βασικέ δίκαιε θέσει τη χώρα μα σε ό,τι αφορά τα επίμαχα ζητήματα που ξέρουμε πάντα δε, ότι είναι μόνο δύο, δηλαδή ένα, θαλάσσιες ζώνε κλπ. Mm. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη και αυτή η διακήρυξη που υπεγράφει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία mm -hmm. είναι θετική εξέλιξη. Πρέπει να σα yeah. πω ότι και σα μιλάω τώρα με την ιδιότητά μου του διπλωμάτη, όταν είχαμε μπει στη Διπλωματική Ακαδημία, που εκεί ήταν ένα σχολείο. Αν θέλετε, πριν να αναλάβουμε τα καθήκοντά μα ω εκπρόσωποι τη χώρα, τότε. Μία από τι μεγαλύτερε προσωπικότητες τη ελληνική διπλωματία, μιλάμε για το 1981 τώρα, ο Βίρνο Θεοδωρόπουλο, είχε ζητήσει από εμά, που τότε είχαμε εισέλθει mm -hmm. στην ελληνική διπλωματία, μα έδωσε ένα μήνα και λέει: Πάρτε αυτό το κείμενο και αναβιώστε το. Mm -hmm. Τι ήταν? Το σύμφωνο φιλίε, συνεργασία και μη επιθέσεων του Κεμάλα Τετρούκ με τον Βενιζέλο. Και μάλιστα πολλέ φορέ το έχω χρησιμοποιήσει σε κουβέντε μα. Μπόρεσαν τότε, το 30, δηλαδή 8 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή, Βέβαια. να κάνουν αυτό το εντυπωσιακό βήμα μπροστά. Κάτι παρόμοιο γίνεται τώρα. Μόνο που δεν γίνεται υπομορφή συμφώνου, αλλά διακήρυξη. Η διακήρυξη δεν είναι δεσμευτική. Ενώ το σύμφωνο είναι δεσμευτικό. και είναι η διαφορά. Το σύμφωνο πρέπει να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια. Η διακήρυξη είναι διακήρυξη δύο κυβερνήσεων. Αλλά διαμόρφωσε ένα καινούριο κλίμα. Πάμε τώρα στο θέμα που είπατε, ναι. Για την Λιβύη. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή ξέρω Δεν ότι. Δεν είμαι αυτό. Έχετε τον περιορισμό, έναν περιορισμό παραπάνω σχέση με οτιδήποτε άλλο, γιατί έχετε διατελέσει υπουργό των εξωτερικών και είστε και, και διπλωμάτη. Υπήρξατε διπλωμάτη καριέρα. Παρά τα αυτά, λέτε μία και μόνη διαφορά. Ε, δηλαδή, η χώρα είναι η οικογένειη γραμμή τη. Πώ είναι δυνατόν να γίνει διαπραγμάτευση για χωρικά ύδατα ή για και κλπ., και να μην ε, πέσει στο τραπέζι το θέμα των αμφισβητούμενων νησίδων ή των κρίζων ζωνών. Ας πάμε Στα ίμια θα χαράξουμε ή δεν θα χαράξουμε. Ας γιατί κάνουμε... αν δεν χαράξουμε, ούτε χωρικά ύδατα μπορούμε να χαράξουμε. Αν γυρίσουμε λίγο, λίγο τι μήμε πίσω, γιατί αυτά δεν θίγονται από πλευρά Τουρκία από, το από το 2012 μέχρι το 2019, Εγώ δεν είχα κάνει εξωτερικών. Mm -hmm. Ποτέ δεν συζητούσαμε τέτοια ζητήματα. Ηταν ενυπνώσει Υπάρχουν στο βαθύ κράτο τη Τουρκία και αυτό θα έπρεπε να μα απασχολήσει: Πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική εξωτερική πολιτική, mm -hmm. και όχι την κατά πολιτική που φέρνει την υπογραφή του ηγέτη Ερντογάν ή του οποιοδήποτε άλλου. Άλλο οι ηγέτε και άλλο τα βαθιά του συστήματα. Mm -hmm. Που τον τελευταίο καιρό πήραν πολύ δύναμη κυρίω εν ώψη των εκλογών στην Τουρκία, αποκοινούμε με του εθνικιστέ, λαϊκιστέ, Μπαχσελία, Ξενάρ κλπ. και εξώθησαν τον Ερτογάν στον αρθρό σε ένα λόγο ιδιαίτερα επιθετικό. Και εκεί απαντάτε το σημείο που θίξατε. Ήταν η πρώτη φορά που εθίγησαν ευθέω τα θέματα εθνική κυριαρχία. Mm -hmm. Γιατί άλλο κυριαρχικά δικαιώματα, άλλο εθνική κυριαρχία. Sì τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αυτό που πάμε πρωτύτερα. Δηλαδή η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και οι υφαλοκρηπίδε που αυτά συνδέονται μεταξύ του. Τα άλλα όμω που ε, Ξέρουμε ότι οριοθετούνται από τα εθνικά μα σύνορα, τα θαλάσσια, τη ξηρά ή τα εναερία εκεί, είναι απόλυτη η εθνική κυριαρχία. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν mm -hmm. ευθέω αμφισβητήθηκαν. Γιατί έγινε αυτό, γιατί φτάσαμε εκεί. Τώρα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να γυρίσουμε πάλι στο κλίμα τη εποχή που μπορούσαμε να συζητήσουμε. Και ναι. εφόσον μπορέσουμε να συζητήσουμε, θα πάμε εκεί. Διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Μια συζήτηση, μια επαφή, όταν ευθέω πλέον σου αμφισβητούν την ελληνικότητα των νησιών. Να πω όμω και κάτι παραπάνω. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν αμφισβητούσε η Τουρκία την ελληνικότητα των νησιών, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα εδώ. Ναι. Τι έλεγε, Εμεί θέλουμε να συνεργαστούμε με εσά mm -hmm. στην ε, αξιοποίηση των υπεδάφου, του πυθμένα ε, τη θάλασσα στα πλαίσια τη ΑΟΖ. Εκεί είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Για να οριοθετήσει όμω η Ελλάδα με την Τουρκία, πρέπει να λυθούν τα άλλα μικρ... προβλήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, Σίγουρα, εμεί δεν συζητάμε ούτε για αποστατικοποίηση νησιών, mm -hmm. ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει την ελληνικότητα. Φαίνεται όμω ότι εκεί έβαλε νερό στο κρασί τη η Τουρκία με βάση τα όσα συνέβησαν πριν από λίγο καιρό. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον, γιατί δεν συμφέρει κανέναν στην περιοχή μία ακόμα αιστεία ένταση η οποία πέραν των άλλων αποσταθεροποιεί και την νότιο-τολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. Αρκετά προβλήματα έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, mm -hmm. η Ρωσία, η γειτονιά μας, ε, οι γειτονικέ μας χώρες, το ΝΑΤΟ. Δεν θα θέλαν ε, καθόλου να προσθέσουν ένα ακόμα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερης κλίμακας αποσταθεροποίηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της Λι Είπατε το ότι ναι. συνδέεται. Ναι. Βεβαίω συνδέεται. Διότι από την ώρα που η Τουρκία έκανε την κίνηση να συνάψει τη, τη συμφωνία με τη Λιβύη, πρέπει να σα πω εξ αρχή είπα ότι αυτό δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην πράξη. Δεν έχει καμία ισχύ και δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστεί. Από την άλλη μεριά, και εμεί συνάψαμε μια μισή συμφωνία. Ναι. Και ένα δεν το κατάλαβα και πολύ. Αυτό, αλλά μισή συμφωνία με την Αίγυπτο. Αυτέ οι δύο διασταυρώνονται, άρα καμία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι έκανε όμω η Λιβύη πρώτα. Η επίσημη Λιβύη. Γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε κάτι. Υπάρχει το κομμάτι τη Λιβύη, το οποίο αναγνωρίζεται επισήμω από τον ΟΗΕ, από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και το άλλο τη Ανατολική Λιβύη, τη Βεγγάζη, που πρέπει να σα πω εκεί είναι αυτό ο Χάφταρ, ο, ο, ο οποίο δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Ε, τον τύπο τον υποδέχτηκε η κυβέρνησή σα όμω σαν πρόεδρο των ΗΠΑ. δεν τον υποδέχτηκαν έτσι. Ε, εξερευνήθη mm -hmm. μια δυνατότητα συνεργασία με την Ανατολική Λιβύη. Ναι. Προφανώ εκείνη τη στιγμή δεν ήταν γνωστό ή δεν το ήξεραν ότι ο Χαφτάρ χρησιμοποίησε Ρώσου μισθοφόρου για να πολιορκήσει την Τρίπολη τη Λιβύη. Ναι. Και δίπλα είναι και οι άλλε χώρε που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, όπω η Σαουδική Αραβία, όπω η Αίγυπτος αυτό είναι σημαντικό που σα λέω τώρα, γιατί σε αυτό που έγινε προχτέ με την επέκταση μονομερό των χωρικών υδάτων τη Λιβύη σε 24 ναυτικά ε, μίλια. Φύγεται η Αίγυπτο. Η Αίγυπτο ενοχλεί περισσότερο. Ε, βέβαια. Γιατί με ρωτήσατε πριν και λιγότερο εμεί. Mm -hmm. Εμεί έχουμε πρόβλημα από την ώρα που ο κόλπο τη Σύρτη κλείνει. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας το χάρτη. Ο κόλπος της τη είναι έχει ένα εύρος νομίζω, γύρω 150 στα 150 μίλια. μίλια. Μα τα έλεγε διεθ... πριν και ο κύριο Ιωακή Ότι είναι εκτό ε, κανονισμών. μέχρι 20 είναι, τόσα είναι, μίλια ε, μπορεί ε, να χάσει. Ε, έγκυρα όσα σα είπε. Το Διεθνέ Δίκαιο, δηλαδή mm -hmm. το Δίκαιο τη Θάλασσα, προβλέπει του κλειστού κόλπου. Αλλά όχι και 150 μίλια. Νομίζω πρέπει να είναι κάτι γύρω στα 20-30 μίλια. Mm -hmm. κάτι, κάπου mm -hmm. εκεί. Mm -hmm. Οι Βλύβοι το κλείσανε μερό. Αυτό μα δημιουργεί ένα πρόβλημα στο μέλλον, αν mm -hmm. θελήσουμε ποτέ να οριοθετήσουμε. Ε, ΑΟΣ με την Λιβύη. Και πρέπει να σα πω ότι επί ημερών, Υπουργό Εξωτερικών, είχαμε ξεκινήσει συνομιλίε οριοθέτηση ΑΟΣ με τη Λιβύη. Εμεί είχαμε προηγηθεί τη Τουρκία. Ναι. Απλώ σε κάποια στιγμή ε, άλλαξε η εξωτερική πολιτική τη Ελλάδο, έπεσε δεύτερη μοίρα και κακό που δεν είμαστε στη Λιβύη, γιατί η Λιβύη για μα είναι μέρο του ευρύτερου δικού μα οικονομικού mm -hmm. και επιχειρηματικού και ενεργειακού ζωτικού χώρου. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενεργειακοι. Και θα είμαστε στο μέλλον, γιατί νομίζω είναι μέσα στη στρατηγική τη ελληνική κυβέρνηση. Άρα, συμπέρασμα. Αυτό που έγινε στη Λιβύη, ναι, το παρακολουθούμε. Mm -hmm. Δεν είναι από εκείνα που θεωρούμε ω θέματα πρώτη γραμμή για mm -hmm. να συζητήσουμε με την Τουρκία. Το τουρκο-λιβικό σύμφωνο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι άκυρο από τη φύση και από το γράμμα του νόμου, mm -hmm. αν θέλετε. Άρα, δεν έχουμε πρόβλημα εκεί. Και επειδή διάβασα τι προάλλε. Ότι καλό θα είναι να εντάξουμε στο πλαίσιο των συνομιλιών μα με την Τουρκία και το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Εγώ θα συνεβούλευα να μην το κάνω. Δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Προσθέτουμε ένα θέμα για το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει καμία λύση. Έχουμε αρκετά ζητήματα και συγκεκριμένα αυτά που είπα για να τα προωθήσουμε μέσα σε ένα πνεύμα διαλόγου και συνεννόηση. Πάντω, η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, μετά όσα γίνονται στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή και αλλού, έχει αυτομάτω αναβαθμίσει το δικό τη γεωπολιτικό ρόλο. Και η δική μας εξωτερική πολιτική μπορεί να διαδραματίζει έναν σημαντικότατο ρόλο στην περιοχή ως γεφυροποιός, ως, ε, αν θέλετε, μεσολαβητής. Γιατί οι σχέσεις μας με όλες αυτές τις χώρες, mm -hmm. κυρίως μέσα ανατολή είναι γνωστές. Ο αραβικός κόσμος πάντοτε θεωρούσε την Ελλάδα ως τον κατεξοχήν καλόπιστο συνομιλητή της. Συνομιλητή του. το ίδιο όμως και το Ισραήλ. Εάν λοιπόν διευθετηθεί και το ζήτημα με το σχέση με την Τουρκία, τότε η Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Βέβαια, στο επίκεντρο mm -hmm. όλων αυτών το Κυπριακό. Ε, θα με επιτρέψετε να σα πω ότι όσο ξεχνιέται η μένη σε δεύτερη μοίρα το Κυπριακό, τόσο θα διαιωνίζεται μια αιστεία κρίση στην περιοχή. Διότι το Κυπριακό, και κλείνω με αυτό, δεν είναι απλώ ότι πρέπει να λυθεί για να δικαιωθεί η Κύπρο μα, που εμεί είμαστε πάντοτε στο πλευρό τη. Είναι και κάτι παραπάνω. Η διευθέτηση του, του Κυπριακού, η επίλυση. Αυτομάτω καθιστά την Κύπρο ω ενιαία πλέον χώρα, βασικό συντελεστή mm -hmm. για την ε, οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Θα μπορεί δηλαδή χωρί κανένα πρόβλημα να οριοθετεί όλε στι γειτονικέ χώρε. Mm -hmm. Και με την Ελλάδα, που ακόμα δεν έχει συνάψει τέτοια συμφωνία. Εάν λοιπόν φτάσουμε εκεί ενιαία, mm -hmm. Κύπρο, Ενωμένη Κύπρο, συνάπτει συμφωνίε με όλε τι χώρε και με την Ελλάδα, τότε μπορεί η Κύπρο να συνάψει και με την Τουρκία. Και αν γίνει αυτό. Μετά το επόμενο βήμα, Ελλάδα-Τουρκία. Mm -hmm. Μάλιστα. Από το Καστελόριζο και πέρα. Πρέπει mm -hmm. να σου πω ότι για τα πάντα υπάρχει λύση, θα υπάρχει καλή αμοιβαία θέληση, mm -hmm. αμοιβαία σεβασμός και η λέξη κλειδί, κυρίως στις ελληνικές σχέσεις, είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Κάτι που φάνηκε στο επίπεδο των σχέσεων αυτή τη στιγμή, η και Ερδογάν, και εύχομαι να εμποδώσει, γιατί ποιο θα ήθελε αυτή τη στιγμή, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, να μπει η περιοχή μα σε μια τέτοια περιπέτεια. Ε, βέβαια. Κύριε Βαρμανόπουλε, κλείνοντα, ενέτη ε, ναι, 2023, σα φαίνεται ατέρια στο. Αυτό το debate που γίνεται και στο δημόσιο διάλογο αλλά και στο ιστορικό του κόμματό σα ε, αναφορικά με το εάν άτομα του ίδιου φίλου θα μπορούν να, 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 να έρχονται σε αναγνωρισμένο γάμο, να τεκνοθετούν κλπ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με του ετερόφιλου, με του ετεροφιλόφιλου ετεροφυλ, δηλαδή. Εμεί είμαστε πλήρω συντεταγμένοι με την ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό το ζήτημα. Mm -hmm. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ενό ομόφιλου ζευγαριού να είναι μαζί και να έχουν και νόμιμα δικαιώματα που θα πορεύουν τη σχέση. Εμένα όχι μόνο δεν με ενοχλεί, αλλά είναι και δικαιωμάτω. Εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο, γιατί και εγώ δεν είμαι πλήρω ενημερωμένο, είναι το θέμα τη τεκνοθεσία. Εκεί υπάρχει μεγάλη αντίδραση τη κοινωνία, και πρέπει να την λάβουμε σοβαρά υπόψη. Διότι ναι, έχει κάνει βήματα μπροστά η κοινωνία, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο ώστε να το αποδεχτεί. Χρειάζεται λοιπόν επεξεργασία, χρειάζεται σωστή ενημέρωση. Τι σημαίνει αυτό, αν ποτέ προταθεί, και βεβαίω περιμένουμε την πρωτοβουλία που θα πάρει σε κάποια στιγμή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό για να δούμε προ τα πού θα πάνε τα πράγματα. Πάντω, θυμίζω mm -hmm. ότι υπάρχει κοινοτική οδηγία. Ναι. Και επειδή εμεί είμαστε πλήρω συντεταγμένοι με την ευρωπαϊκή πολιτική, δεν, θα το, δεν πρέπει αυτό να το παραγνωρίσουμε. Σε ό,τι αφορά το άλλο που λέγαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, Το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη αλλάζει. Ναι. Η ακροδεξιά κερδίζει έδαφο. Και το έζησα από κοντά και είχα χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου στι συνόδου, τόσο των Υπουργών, αλλά και σε μια συνόδου τη κορυφή, γιατί όλα ξεκίνησαν από το προσφυγικό. Ναι. Πάνω στο προσφυγικό επένδυσε η ακροδεξιά στην Ελλάδα, καλλιεργώντα την ξενοφοβία μέσα από τον λαϊκισμό και τον εθνικισμό. Και κέρδισε έδαφο. Πρώτο ήταν ο κύριο Ορμπάν. Ποιο κύριο Ορμπάν, σε κάποια στιγμή μάλιστα συζητούσαμε στην Ευρώπη για το πώ θα Φύγει η Ουγγαρία από την, από την Ευρώπη, γιατί είχε υιοθετήσει μια πολιτική που mm -hmm. δεν ε, συνάδει με τι ευρωπαϊκέ αρχέ, με την αρχή τη αλληλεγγύη, τη υπευθυνότητα ναι. και βέβαια με το ανθρωπιστικό δίκαιο. Mm -hmm. Από εκεί πέρα μα τη την πήραν άλλε χώρε. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη, έχει κερδίσει έδαφο η Λεπέν. Ο Γκίλτερ στην Ολλανδία. Οι Φινλανδοί επίση ακολουθούν. Το ίδιο και η Ιταλία με το Σαλβίνι και την Μελώνη. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το κύμα να έρχεται ναι. και να απειλεί mm -hmm. ευθέω τα θεμέλια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Είναι ε, μεγάλη λοιπόν η ευθύνη πώ θα, θα αντιμετωπιστεί. Βλέπετε πόσο ακόμα και τώρα δεν συμφωνούν οι χώρες μεταξύ του mm -hmm. για το πώς θα διαχειριστούν το προσφυγικό ζήτημα. Και τα άλλα συναφή θέματα. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν δεν τα συμφέροντα της Ελλάδος. Η Ελλάδα μαζί με την Μάλτα, την Ιταλία, την Γαλλία. Mm -hmm και την Ισπανία είναι χώρε πρώτη υποδοχή. Δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Ναι. Εμεί δε είμαστε στα πρόθυρα του να δεχτούμε μία ακόμα μεγάλη πίεση. Γιατί ναι, με λειτουργεί, αρχίζει να επαναλειτουργεί η δήλωση Ευρώπη-Τουρκία που μέχρι το 2019 έφερνε αποτελέσματα. Ποια ήταν η βασική αρχή αυτή τη συμφωνία. Η Ευρώπη θα χρηματοδοτούσε τι ΜΚΟ στην Τουρκία για να κρατούν εκεί 3,5 ναι. 5 εκατομμύρια τότε πρόσφυγε και η Τουρκία είχε στο ερικό πρόβλημα. Ε, 5 εκατομμύρια δεν είναι και λίγοι. Και από την άλλη μεριά, η Τουρκία θα σταματούσε τι ροέ. Αυτό δείχνει ότι επικαιροποιείται. Ότι ξανατίθεται σε εφαρμογή. Αυτό βοηθάει και εμά. Και μέσα από εκεί, σωστή, σωστή αυτό, πρωτοβουλία τη ελληνική κυβέρνηση να καλλιεργήσει.